Έχουμε προχωρήσει σύμφωνα και με την εντολή που έχουμε από την Διαχειριστική Αρχή και βάσει των συνομιλίων που κάναμε. Πρώτα-πρώτα, να ξέρετε, επειδή έχει λεχθεί ότι δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα η Εστική Αρχή, είναι μια προϋπόθεση για να λειτουργήσουν τα ΒΑ, αυτή τη στιγμή τα αστικά δηλαδή, να υπάρχει μια Εστική Αρχή την οποία έχουμε δημιουργήσει και αποτελείται από τον Δήμο Χίου, από το Επιμελητήριο Χίου, από το αστικό κτέλ, γιατί έχει και περιοχή παρέμβασης συγκοινωνιακές, από τα ΑΜΕΑ, πέντε φορείς είμαστε, επιμελητήριο, δήμος και η αρχαιολογία. Αυτή είναι η αστική αρχή. Προχωρούμε λοιπόν σε διαβούλευση για τις περιοχές παρέμβασης. Πρώτα-πρώτα αυτή τη στιγμή εμείς κάνουμε την επικαιροποίηση του σχεδιασμού του 15-19. Υπήρχε ένας σχεδιασμός ο οποίος ήταν μόνο για την πόλη της Χίου. Αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός τον έχουμε διευρύνει με περιοχές παρέμβασης. Δεν είναι βέβαια ο Βροντάδος και τα Θημιανά μέσα σε αυτή την περιοχή παρέμβασης, αλλά αυτά τα αφήσαμε, μπορώ να πούμε, με σχεδιασμό και εκτός, γιατί έχουμε παράλληλα με τα ΒΑΑ έχουμε και τα TAP-TOP, τα οποία είναι σε συνάρτηση με τα ΒΑΑ, που σημαίνει παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων εκτός της περιοχής της πόλης της Χίου, εκτός του αστικού ιστού δηλαδή, τα οποία περιλαμβάνουν και την επιχειρηματικότητα, γιατί στην αστική αρχή είναι και το επιμελητήριο, όπως σας είπα. Επομένως, αυτός ο σχεδιασμός και η επικαιροποίηση του 2015-19, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτή τη διαβούλευση, που σημαίνει ότι και συμπολίτες μας που είναι και από τις γύρω περιοχές, όπως από Βροντάδο και από Θημιανά και από Κάμπο, που δεν είναι μέσα στα ΒΑ, γιατί είναι καθαρά μόνο η αστική περιοχή, μπορούν να προτείνουν πράγματα τα οποία, και αν δεν μπουν μέσα στα ΒΑ της πόλης, τα αστικά δηλαδή, θα μπουν στα TAP-TOP, και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε μπει για 10 εκατομμύρια ευρώ, συν το LEADER, το οποίο και αυτό συμμετέχει προς αυτήν την κατεύθυνση. Επομένως, όλη αυτή η διαβούλευση γίνεται και για την επικαιροποίηση του σχεδιασμού που υπήρχε, συν συμπληρωματικά μέσα στην πόλη περιοχής παρέμβασης, γιατί ξέρετε ότι δεν γίνει ένας σχεδιασμός όπως τα ΒΑ. Γιατί εδώ μιλάμε, δηλαδή τι σημαίνει να μπορεί να είναι αστικές αναπλάσεις. Είναι αστικές αναπλάσεις. Δηλαδή, υπήρχαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, γιατί ξέρετε ότι μας είναι ένας σχεδιασμός. Από αυτά τα έργα που ήταν μέσα στο σχεδιασμό της αστικής ανάπλασης, ήταν για παράδειγμα η περιοχή Παλουκανά, ήταν η περιοχή, ήταν ο Κήπος και η περιοχή με τους δρόμους περιμετρικά Δημοκρατίας, Χιόνης και Πολυτεχνείου. Κάποια από αυτά έχουν ξεκινήσει, τα περισσότερα ήταν και μια γενικότερη εικόνα για την ανάπλαση της παλιάς Λακωνοχωράς, την οποία τώρα της έχουμε δώσει και έχουμε προσθέσει περισσότερα στοιχεία για το πώς θα γίνει. Επομένως, γίνεται μια επικαιροποίηση, όσα δεν έγιναν τα συνεχίζουμε, έχουμε βελτιώσει κάποια από αυτά, αλλά ταυτόχρονα, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι δίνεται η δυνατότητα και σε περιοχές που είναι εκτός αστικού ιστού, να κάνουν προτάσεις οι οποίες θα συμπεριληφθούν στα TAP-TOP, τα οποία είναι εφάμιλο και παράλληλο και λειτουργεί όπως και το LEADER, παράλληλα και με τα βιώσιμη αστική ανάπλαση.